102 χρόνια έχουν περάσει από τη μικρασιατική καταστροφή και στην πόλη της Καλαμάτας υπάρχουν οι προσφυγικοί συνοικισμοί, ένας από αυτούς στην Αγία Τριάδα, που ακόμη και σήμερα ζουν οικογένειες μικρασιατών και ποντίων. Είμαστε μια ομάδα πια μέσα στην Μεσσηνία μας που προσπαθούμε να δείξουμε τον πολιτισμό μας. Και εδώ που είμαστε είναι μια γειτονιά και μια συνοικία και ένας καταβλισμός, όπως ήταν αρχικά, από τους 9 που δημιουργήθηκαν στη Μεσσηνία. Ο ένας καταβλισμός δημιουργήθηκε στη Μεσσήνη, στα προσφυγικά όπως λέγεται ακόμα και σήμερα, και οι άλλοι 8 είναι εδώ. Οι πρώτες προσφυγικές κατοικίες στην Καλαμάτα χρονολογούνται από το 1933. Εδώ μπροστά μας είναι μια μονοκατοικία και δίπλα μας είναι μια δίπλο κατοικία, μένανε δύο οικογένειες. Αυτές οι οικογένειες μένανε, αρχικά το 22 που ήρθαν, μένανε σαρδελιδών στη Δυτική Παραλία, στα Χειραίκα. Οπότε κάποιοι που ήταν πραγματικά με μεγάλα προβλήματα τους πήρανε και τους φέρανε εδώ και εγκαταστάθηκαν. Και βρήκαν οι άνθρωποι ένα τούβλινο σπίτι, όχι σπίτι με τέσσερα σανίδια και ένα πισόχαρτο που όταν έβρεχε έλειωνε. Οπότε κατά κάποιο τρόπο άρχισαν να περνάνε μια ζωή καλύτερη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κάθε προσφυγικό σπίτι σε όλη την Ελλάδα έχει ένα κοινό αρχιτεκτονικό στυλ, το οποίο το ξεχωρίζει. Όπως βλέπετε πίσω υπάρχει ένα μπαλκονάκι με μια στρογγυλή κολόνα και στο δίπατο σπίτι πάλι το ίδιο είναι. Αυτό όπου να το δείτε είναι ένα σχέδιο που το έφτιαξε η Πρόνοια και το άπλωσε σε όλη την Ελλάδα. Όπου έφτιαξε σπίτια για μικρασιάτες, ένα σχέδιο υπήρχε αυτό. Και εμείς το έχουμε δώσει, άμα γυρίσετε την πλατεία αυτή γύρω-γύρω, υπάρχουν αυτά τα σπίτια. Κοινός στόχος του Συλλόγου Εστίας και Πολιτισμού Μικρασιατών και Ποντίων του Νομού Μεσσηνίας είναι ένα σπίτι από αυτά να χρησιμοποιηθεί ως μουσείο, για να παραμείνουν ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα. Τώρα το μόνο που ζητάμε είναι κάποιο από όλα αυτά τα σπίτια να το πάρει το κράτος και να το κάνει μουσείο για μικρασιάτες και ποντίους. Έχουμε σχέδιο, ναι. Υπάρχει ένα σχέδιο για να μπορέσουμε να αγοράσουμε ένα από αυτά ή να μας χαριστεί ένα από αυτά. Υπάρχει και τέτοια κουβέντα. Οπότε μέσα σε αυτό να φτιάξουμε το δικό μας μουσείο.